Αποκαλυπτικό είναι το διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα σχετικά με τον θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Από το σύνολο του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού προκύπτει ότι ο θάνατός της επήλθε συνεπία χορήγησης θανατηφόρου ποσότητας κεταμίνης μέσα σε 20 λεπτά το πολύ. Από τη στιγμή της χορήγησης και κατά το χρονικό αυτό διάστημα μαζί με τη Γεωργία ήταν μόνο η μητέρα της. Η τελευταία φορά που κάποιος από τους γιατρούς ή το νοσηλευτικό προσωπικό επισκέφτηκε το θάλαμο της ανήλικης ήταν περίπου μία ώρα πριν την εκδήλωση του επεισοδίου που οδήγησε στο θάνατο του παιδιού. Από την εξέταση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και από τον ιατρικό φάκελο του θύματος προκύπτει ότι δεν χορηγήθηκε σε καμία ποσότητα κεταμίνη, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο διαβιβαστικό αναφέρονται επίσης ότι εξετάστηκε και ο ιατροδικαστής που διενήργησε την νεκροτομή στη Δασκαλάκη Γεωργία, από του οποίου την κατάθεση προέκυψε ότι ο θάνατός της επήλθε συνεπία θανατηφόρου δηλητηρίασης από φαρμακευτική ουσία.